Είμαστε σήμερα εδώ γιατί έγινε μια πολύ ωραία συνδιοργάνωση από όλους τους επιχειρηματίες που βρίσκονται γύρω από την παραλία στο Μασούρι. Ήρθαμε εδώ να πηδήξουμε τους φανούς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, πολύ ωραία οργανωμένη από τους επιχειρηματίες, με τα κεράσματα, με ό,τι ήθελε ο καθένας, παρεΐστηκα. Να πούμε ένα μπράβο, γιατί σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολες ώρες τώρα λόγω της κατάστασης που υπάρχει γενικότερα. Αλλά παρόλα αυτά βρήκαν το κουράγιο και μοίρασαν χαρά και μοίρασαν αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο που βλέπετε ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά είναι η πρώτη φορά που βλέπω το Μασούρι τέτοια ώρα να έχει τόσο πολύ κόσμο. Οπότε εμείς να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας προς αυτούς τους ανθρώπους αφενός και αφετέρου να πούμε ότι είμαστε δίπλα τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και ελπίζουμε όλη αυτή η κατάσταση να τελειώσει σύντομα και να επανέλθουμε στην καθημερινότητα και στο όπως πρέπει να είναι το νησί μας τέτοια εποχή. Χρόνια πολλά και του χρόνου, πραγματικά οι επιχειρηματίες με την πρωτοβουλία τους αυτοί ξαναζωντάνεψαν το Μασούρι.
Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τον τουρισμό και για όλες τις επιχειρήσεις. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί με το κέφι, με τις χορηγίες τους και με το μεράκι τους, κατάφεραν να μαζέψουν πολύ κόσμο εδώ πραγματικά σήμερα. Κόσμο που είναι χαρούμενος, όπως είμαι και εγώ, που βλέπω την παραλία τόσο γεμάτη και το κόσμο να είναι ενθουσιασμένος. Ο ορισμός του ισχύς εν τη ενώση. Βλέπουμε ότι μια πολύ καλή συνεργασία των επιχειρηματιών έχει αποφέρει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Μια γεμάτη παραλία, ο κόσμος διασκεδάζει, βλέπουμε τον κόσμο να απολαμβάνει την ωραία βραδιά και την ωραία φύση του Μασουριού. Πραγματικά θα συμφωνήσω και με τους προλαλήσαντες ότι πρώτη φορά βλέπω τέτοια ώρα και εγώ το Μασούρι έτσι γεμάτο και ελπίζω να μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να συνεχίσουν να γίνονται τέτοιες ωραίες δραστηριότητες και επιτέλους να βγούμε από αυτό το τέλμα όλοι σε όλα τα επίπεδα.